Νέο μπλόκο στις πληρωμές των συμβασιούχων εργαζομένων στην καθαριότητα των Δήμων, 2 μήνες μετά την νομοθετική ρύθμιση σκουρλέτη. Οι συμβασιούχοι, οι οποίοι παραμένουν με νέα σύμβαση στην εργασία τους μέχρι και την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στους Δήμους, δεν πληρώθηκαν και πάλι, καθώς ορισμένοι επίτροποι επέστρεψαν τα εντάλματα διατυπώνοντας ενστάσεις. Τα εντάλματα επιστράφησαν όχι μόνο του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά και της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Δυτικής, γενικά του νομού Θεσσαλονίκης, με το αιτιολογικό ότι δεν έχουν περάσει από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Τώρα σας οφείλει το πρώτος μισθός με τη νέα σύμβαση ή τι? Ναι, ο πρώτος μισθός αρχικά με τη νέα σύμβαση, γιατί ξέρετε στις νέες συμβάσεις, αν υπογραφεί μια φορά από την Πάρεδρο, δεν ξαναπάει. Ορισμένοι επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου αρνήθηκαν να υπογράψουν τα εντάλματα, καθώς εκτίμησαν ότι οι νέες συμβάσεις που υπέγραψαν οι εργαζόμενοι αποτελούν κατ' ουσίαν παράταση συμβάσεων, κάτι που αντίκειται στο Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Σε άλλες περιπτώσεις, τα εντάλματα επεστράφησαν διότι δεν υπήρχε η έγκριση του ΑΣΕΠ. Βλέπει ότι ο Υπουργός με την νομοθετική ρύθμιση πάλι έμεσα, πλην σαφώς, παραβιάζει το Σύνταγμα, αφού. Ναι, μεν λέει ότι ο χρόνος αυτός δεν προσμετράται ως προϋπηρεσία, στην πράξη όμως είναι κανονική υπηρεσία. Κατά συνέπεια, στη συγκεκριμένη περίπτωση, εφόσον δούλεψαν και σε όσους δήμους δούλεψαν εργαζόμενοι με παρατάσεις τέτοιες του άρθρου 24, μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο και μέσα σε ελάχιστες μέρες, λιγότερο από μία εβδομάδα, να βγάλουν μια διαταγή πληρωμής για να ξεπεραστεί κατά αυτόν τον τρόπο το εμπόδιο. Σε ό,τι αφορά την έγκριση του ΑΣΕΠ, συμβασιούχοι τονίζουν ότι έλαβαν τη διαβεβαίωση από το αρμόδιο Υπουργείο ότι θα υπάρξει διευκρινιστική εγκύκλειος, ενώ σε αντίθετη περίπτωση προαναγγέλουν κινητοποιήσεις. Εμείς τη Δευτέρα θα κάνουμε παρέμβαση στους επιτρόπους, σαν σωματείο του νομού Θεσσαλονίκης που είναι στο Υπουργείο. Θα κάνουμε παρέμβαση και θα του ζητήσουμε να λυθεί άμεσα το πρόβλημα. Αν δεν λυθεί, ήδη από τη Γενική Συνέλευση που είχαμε χθες, η οποία ήταν μαζική, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κινητοποίησεις. Οι συμβασιούχοι στους Δήμους θα συμμετάσχουν και στις κινητοποίησεις που προγραμματίζονται στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ, με έτοιμα την μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου.